Πάμε στους Αγίους Αναργύρους εδώ, για την εκπομπή μας είναι αυτό που βλέπετε. Τους οίκους λοιπόν της Κρητικής Λύρας, εκεί η Κρητική των Αγίων Αναργύρων, μας υποδέχθηκαν και τους υποδεχόμαστε στην εκπομπή μας. Λύρα λοιπόν η Αλίνα η Λεβεντάκη, να την ευχαριστήσουμε πολύ, μέλος της Ένωσης Κρητών Αγίων Αναργύρων και βέβαια ο λόγος στην Αμαλία Καρπαδάκη, την πρόεδρο της Ένωσης Κρητών εκεί στην περιοχή. Τι κάνετε? Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα σε σένα, στους τηλεθεατές σου και σε όλη την Κρήτη. Καλησπέρα από Αγίους Αναργύρους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ιδιαίτερα δραστήριος εκεί ο σύλλογος της περιοχής. Προηγήθηκε μία δύσκολη περίοδος, αλλά έχετε πάρει τα πάνω σας. Ετοιμάζετε όμορφα πράγματα και στέλνετε και χαιρετισμούς εδώ στην πατρίδα. Βέβαια. Στέλνουμε χαιρετίσματα στη λατρεμένη μας την Κρήτη. Η αλήθεια είναι πως περάσαμε 2 χρόνια δύσκολα για όλους βέβαια, τα οποία έκλειξαν εμάς τους συλλόγους και τον πολιτισμό γενικότερα. Αλλά αισιοδοξούμε και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε όλα μας τα όνειρα, όλα μας τα σχέδια για να προάγουμε τον πολιτισμό της Κρήτης, ειδικά εδώ στην Αθήνα, που είμαστε και μακριά δηλαδή από εσάς. Τι έχετε προετοιμάσει, τι έχετε προγραμματίσει για το καλοκαίρι? Για το καλοκαίρι, η σεζόν η δικιά μας έχει λήξει, γιατί είχαμε και εκλογές πριν 2 εβδομάδες, οπότε δεν είχαμε προγραμματίσει κάτι για τη λήξη. Κάναμε βέβαια ένα γλέντι μεγάλο, τιμήσαμε και τη μάχη της Κρήτης, αυτό το γεγονός, το μεγάλο γεγονός της Κρητικού, και αισιοδοξούμε από Σεπτέμβριο να ξεκινήσουμε δυναμικά τις δραστηριότητές μας. Έχουμε τα χορευτικά μας, έχουμε τα μαθήματα χορών και οργάνων. Γύρω στα 100 παιδιά πλαισιώνουν τα τμήματα αυτά. Ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι θα μπορέσουν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Αν και η Ιωνή, δεν ξέρω, δεν είναι και τόσο ευχάριστη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο αριθμός των μελών του συλλόγου. Συνολικά πόσα μέλη έχει είναι εγγεγραμμένα στους καταλόγους? Έχει 500 μέλη, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και πάρα πολλοί φίλοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας που συμμετέχουν στις δραστηριότητες μας, συμμετέχουν στα χορηγικά μας, στην εκμάθηση οργάνων. Δεν είναι μόνο δηλαδή αυτά τα μέλη, οι κριτικοί. Είναι και από όλα τα μέλη της Ελλάδας και αυτό είναι μεγάλη τιμή για το σύλλογό μας. Το μήνυμα που στέλνουν εκεί οι κριτικοί των Αγίων Αναργύρων και με αυτό να κλείσουμε εδώ στην Κρήτη. Και φαντάζομαι πολλοί από εσάς με τα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια αναχείρας για να κατέβετε στο νησί. Έτσι ακριβώς. Παρότι δεν έχουν ακριβήνει αυτά, ωστόσο η Κρήτη πάντα είναι λατρεμένος προορισμός για όλους μας και το μήνυμά μας είναι καλό καλοκαίρι, ήρεμο, ξένιας και κλαρό, να το απολαύσουμε όπως εμείς ξέρουμε καλά και να το ευχαριστηθούμε και να συνεχίσουμε μετά δυναμικά από το κορδίο. Με το καλό να τα ξαναπούμε, κυρία Καρπαδάκη, να φιλοξενήσουμε και αυτή τη νέα γενιά που την στηρίζετε και σας στηρίζει, υποχρέωσή μας, που συμμετέχουν εκεί στα τμήματα, στο εσωτερικό βέβαια και σε καταστάσεις της Ένωσης Κρητών Αγίων Αναργύρων, και να σας δούμε και από κοντά, όχι μόνο τηλεοπτικά.
Θα το κανονίσουμε. Και η κυρία Λεβεντάκη, να την ευχαριστήσουμε θερμά για τις κοντιλιές της.